Την οργή των πολιτών που βρίσκονταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων προκάλεσε η προσαγωγή του κατηγορούμενου για τη δολοφονία της 32χρονης εφοριακού Δώρας Ζέμπερη. Το συγκεντρωμένο πλήθος επιχείρησε να προπυλακίσει τον 58χρονο κατηγορούμενο. Εκεί ήταν και ο πατέρας της Δώρας που προσπάθησε να τον πλησιάσει για να τον χτυπήσει. «Αλήτη μου φάγε στο παιδί», φώναξε κατά την προσαγωγή του δράστη στον ανακριτή. Αστυνομικοί δημιούργησαν κλειό γύρω από τον κατηγορούμενο και τρέχοντας πρόλαβαν να τον βάλουν στα ανακριτικά γραφεία. «Αφήστε μας να τον σκοτώσουμε, έχουμε παιδιά κι εμείς», φώναζαν πολίτες στους αστυνομικούς που τους εμπόδισαν να μπουν στο κτίριο 9. Ό,τι δεν κατάφεραν να κάνουν την ώρα που έφτασε στο γραφείο του ανακριτή ο 58χρονος, οι συγγενείς και οι φίλοι της άτυχης κοπέλας, έγινε κατά την έξοδό του από τον ανακριτή, αφού έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Συγκεκριμένα, οι συγκεντρωμένοι έσπασαν τον αστυνομικό κλειό γύρω από τον καθομολογία δολοφόνο της Δώρας Ζέμπερη, τον χτύπησαν και του πέταξαν μπουκάλια νερού, πριν οι αστυνομικοί καταφέρουν να τον βάλουν στο τζιπ της αστυνομίας με προορισμό τη Γαδά. Η μητέρα του θύματος φώναζε με λυγμούς «Θάνατος το δολοφόνο», ενώ αστυνομικοί προσπαθούσαν να συγκρατήσουν τον πατέρα, ο οποίος έλεγε συνεχώς «Αφήστε με να τον πιάσω στα χέρια μου». «Ποιος είναι αλήτη μου, πάτε το παιδί! Αλήτη! Αλήτη, ξεφτύλα! Ξεφτύλα! Ξεφτύλα!» Ο δράστης που είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αστυνομικές αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών και κλοπών, συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στη Ριζούπολη, σχετικά κοντά με τον τόπο του εγκλήματος. Σε βάρος του από τον εισαγγελέα ασκήθηκε ποινική δίωξη για τα κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Δηληστεία η οποία τελέστηκε με ιδιαίτερη σκληρότητα και της παράνομης οπλοφορίας και οπλοχρησίας. Η ομολογία του δράστη για το περιεχόμενο της τσάντας που κρατούσε η Δώρα και το ποσό της λίας του συγκλώνησε ακόμα περισσότερο την οικογένεια της άτυχης κοπέλας. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος του πατέρα της 32χρονης Δώρας, ο μεσήλικας τοξικομανής υποστήριξε στους αστυνομικούς πως στο εσωτερικό της τσάντας βρήκε μόλις 5 ευρώ, ενώ από την πώληση του κινητού τηλεφώνου που της απέσπασε έλαβε το ποσό των 20 ευρώ.